Αμήν. Ο Κύριος είναι ευλογία, αδέρφια μου, και αυτό το βραδινό ευχαριστούμε τον Κύριό μας για το Λόγο Του, γιατί ο Λόγος Του είναι αυτός ο οποίος μας καθαρίζει, μας δίνει οδηγία, είναι αυτός ο οποίος φωτίζει τη ζωή μας, είναι αυτός ο οποίος κάνει βεβαία την οδό μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον ουρανό. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 16ο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 16ο κεφάλαιο, στη σελίδα 863. «Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, πειράζοντες Αυτόν, εζήτησαν να δείξει εις αυτούς σημείον εκ του ουρανού. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Όταν γίνει εσπέρας, λέγεται καλοσύνη, διότι κοκκινίζει ουρανός, και το πρωί σήμερον χειμών, διότι κοκκινίζεις και θροπάζουν ουρανός. Υποκριτέ, το μεν πρόσωπον του ουρανού εξεύρεται να διακρίνεται, τα δε σημεία των καιρών δε δίναστε. Γενεά πονηρά και μιχαλής, σημείων ζητεί, και σημείων δε θέλει δοθεί εις αυτήν, ημί το σημείων Ιωνά του προφήτου, και αφήσας αυτούς ανεχώρησε. Και ελθόν οι μαθηταί αυτού εις το πέραν, ελισμόνησαν να λάβω συνάρτους. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, «Βλέπετε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Και εκείνοι διαλογίζονται νεαυτής λέγοντες ότι άρτους δεν ελάβομεν. Νοήσας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Τι διαλογίζεστε νεαυτής ο λιγόπιστοι, ότι άρτους δεν ελάβετε? Έτι δεν καταλαμβάνετε, ουδέν θυμίστε τους πέντε άρθους των πεντάκης χιλίων και πόσους κοφίνους ελάβετε? Ουδέ τους επτά άρτους των τετράκης χιλίων και πόσα σπυρίδας ελάβετε? Πώς δεν καταλαμβάνετε ότι περί άρτου δεν σας είπον να προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων? Τότε ενόησον ότι δεν είπε να προσέχωσιν από τη ζήμη του άρτου, αλλά από τις διδαχείς των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Αμήν». Οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι ήταν εκ των πιο μεγάλων, γνωστών, θρησκευτικών, κοινωνικών τάξεων της εποχής. Ήταν οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι και οι Εσαίοι. Εδώ οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι κάθε φορά που πλησίαζαν τον Κύριό μας, δυστυχώς τον πλησίαζαν είτε για να τον πειράξουν, είτε για να τον βάλουν λόγια, να τον πιάσουν δηλαδή από λόγο, είτε να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, είτε να τον εκθέσουν. Γνωρίζουμε όμως ότι πάντοτε ο Κύριός μας με πολύ σοφία και με πάρα πολύ απλότητα τους απαντούσε και τους αποστόμωνε. Ακόμα μια φορά και εδώ, σε αυτή την περικοπή, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι πλησιάζουν τον Κύριο θέλοντας να τον πειράξουν και τον ζητούν να δείξει σε αυτούς σημείων εκ του ουρανού. Ο Κύριος μας έχει κάνει θαύματα, έχει θεραπεύσει ασθενείς, λεπρούς, χολούς, τυφλούς, έχει εκβάλει ευδαιμόνια, αλλά παρόλα αυτά όμως αυτοί εξακολουθούν να του ζητάνε ένα σημείο. Και αυτό είναι και για μας βεβαίως ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Και τι σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζητούν σημείων εκ του ουρανού παρότι έχουν δει τόσα πολλά θαύματα μπροστά στα μάτια τους. Παρότι έχουν ακούσει τόσα πολλά θαύματα. Πολλές φορές φερόμαστε μέσα στη ζωή μας άπιστα, γιατί ενώ βλέπουμε τα γεγονότα στη ζωή μας, ενώ βλέπουμε τις καταστάσεις να εξελίσσονται, ενώ βλέπουμε ότι ο Κύριος μας μιλάει μέσα από το Λόγο Του, μέσα από τα κηρύγματα, μέσα από προφητείες, πολλές φορές δεν πειθόμεθα και ζητάμε επιπλέον σημεία. Αυτό κάνουν εδώ πέρα οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι. Ζητάνε σημείο εκ του ουρανού. Είναι σαν να του λένε να καταβεί ένας άγγελος από τον ουρανό, να μας μιλήσει αυτός για σένα. Να ανοίξει ο ουρανός, να δούμε το θρόνο του Θεού. Να δούμε τους αγγέλους να κατεβαίνουν και να έρχονται επί σε, για να βεβαιωθούμε ότι εσύ πράγματι είσαι ο Μεσσίας, αυτόν τον οποίο περιμένουμε. Ζητάνε πράγματα μεγάλα, ενώ τα μεγάλα τα πράγματα τα έχουν μπροστά τους. Και αυτός ο κίνδυνος πολλές φορές υπάρχει για όλους μας. Γιατί ενώ βλέπουμε τα πράγματα να εξελίσσονται και βλέπουμε μέσα στη ζωή μας
καταστάσεις τις οποίες πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να βάλουμε τη λογική μας και το Λόγο του Θεού μπροστά, για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, λογικά συμπεράσματα μέσα από το Λόγο του Θεού, παρόλα αυτά δεν πειθόμεθα, δεν αλλάζουμε γνώμη, δεν αλλάζουμε πορεία, δεν αλλάζουμε στάση και εξακολουθούμε να λέμε ότι όχι Κύριε, θέλουμε να μας το επιβεβαιώσεις με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος, αυτούς τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους, ο Κύριος τους ονομάζει υποκριτές και μάλιστα τους ονομάζει και γενναιά, πονηρά και μιχαλής. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι ενώ ξέρουν το Λόγο του Θεού, έχουν πλάσει μέσα στο μυαλό τους έναν Θεό κατά τα δικά τους δεδομένα, κατά τη δική τους επιθυμία. Δεν μπορούν να δεχθούν έναν Μεσσία, έναν Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε να διδάξει με αυτή την πραότητα, με αυτή την απλότητα και να μιλήσει για αγάπη. Ζούσαν σε μια εποχή που ήταν εθνικιστική, μεσιανική, περιμέναν πράγματι τον Μεσσία, αλλά τον περιμένανε με εθνικιστικά κριτήρια. Ο Μεσσίας που θα έρθει να μας σώσει από το ζυγό που μας έχουν επιβάλει οι Ρωμαίοι, ο Μεσσίας που θα έρθει να γίνει βασιλιάς σε εμάς και εμείς θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Με εθνικιστικά κριτήρια περιμέναν τον Μεσσία. Και επειδή είχαν πλάσει τέτοιου είδους Θεό μέσα στην καρδιά τους, δεν μπορούσαν να δεχτούν τον Ιησού Χριστό με τον τρόπο τον οποίο ήρθε. Και πράγματι δεν τον δέχτηκαν μέχρι τέλους. Να προσέχουμε πάρα πολύ αδελφοί πώς πλάθουμε εμείς το Θεό μες στην καρδιά μας. Και πώς εμείς φανταζόμαστε το Θεό ότι θα ενεργήσει στη ζωή μας. Γιατί αν εμείς έχουμε βάλει τον δικό μας εαυτό, τα δικά μας θέλω, τις δικές μας επιθυμίες, ότι θέλουμε ο Θεός να ενεργήσει με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο και δεν μπορεί να χωρέσει τίποτα άλλο μες στην καρδιά μας, ο Θεός θα μας μιλάει αλλά εμείς δεν θα τον ακούμε. Γιατί θα λέμε ότι όχι, ο Θεός είναι κάπως αλλιώς. Δεν είναι όπως έρχεται τώρα και μας μιλάει. Αν θέλουμε το Θεό να είναι αυτός ο οποίος πάντοτε θα μας λέει «Ναι παιδί μου, κάνε αυτό το οποίο θες, προχώρα και δεν χρειάζεται να αφήσεις πίσω σου ούτε τη σάρκα σου, δεν χρειάζεται να αφήσεις ούτε την αμαρτία και προχώρα, κάνε αυτό το οποίο θες γιατί εγώ έτσι κι αλλιώς σε συγχωρώ, σε ελεώ, σε αγαθοποιώ», τότε δεν θα βρούμε ποτέ πραγματικά το Θεό, όπως και αυτοί οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν ποτέ να μετανοήσουν για τις δικές τους αμαρτίες. Τους είχε πει ο Ιησούς Χριστός, «Εάν παραδεχόσασταν ότι ήσασταν τυφλοί, δεν θα είχατε κάποια αμαρτία, όμως επειδή δεν παραδέχεστε ότι είστε τυφλοί, η αμαρτία μένει σε εσάς». Γιατί δεν παραδέχονταν ότι είχαν αμαρτίες, αυτοδικαίωναν τους εαυτούς τους. Και ο Κύριός μας λοιπόν, σε αυτούς τους Φαρισαίους, σε αυτούς τους Σαδουκαίους, τους οποίους τους ονομάζει υποκριτές, γενναία πονηρά και γενναία μιχαλής, μια γενναία άπιστη δηλαδή. Η μιχαλίδα είναι η γενιά η οποία δεν μένει πιστή εις τον Θεό. Είναι η γενιά η οποία εκτρέπεται σε άλλες επιθυμίες, σε άλλα θέλω, σε άλλες απολαύσεις. Αυτή είναι η γενιά η μιχαλίδα. Αυτή η γενιά η οποία είναι άπιστη και φεύγει από την παρουσία του Θεού. Σε αυτή λοιπόν τη γενιά ο Κύριος μας τους μιλάει πάλι με πάρα πολύ απλότητα. Τους μιλάει με λόγια της καθημερινότητάς τους. Ο Κύριος πάντοτε μιλούσε με σοφία και απλότητα. Και τους λέει λοιπόν, «Εσείς λοιπόν οι άνθρωποι λέγετε το εξής. Όταν γίνει εσπέρα, απόγευμα, λέτε ότι θα γίνει καλοσύνη, γιατί βλέπετε τον ουρανό να κοκκινίζει. Και επίσης το πρωί λέτε ότι θα υπάρξει κακοκαιρία, χειμώνας δηλαδή, διότι ο καιρός κοκκινίζει σκυθροπάζων, έχοντας δηλαδή λίγα συννεφάκια. Εσείς λοιπόν ξέρετε να διακρίνετε το πρόσωπο του ουρανού. Ξέρετε να βλέπετε τα σημεία της καθημερινότητάς σας. Έχετε τη σοφία μέσα στις βιωτικές ανάγκες σας να μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό, τι σας συμφέρει, τι δεν σας συμφέρει. Ξέρετε και στα επαγγελματικά σας, είσαστε πολύ σοφοί στα επαγγελματικά σας και ξέρετε πάρα πολύ καλά το πώς θα χειριστείτε όλες τις καταστάσεις. Είσαστε πολύ ικανοί όσον αφορά το δικό σας το συμφέρον
Ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο θα κάνετε, αυτό το οποίο θα επιδιώξετε για να πετύχετε αυτό το οποίο συμφέρει σε εσάς. Ξέρετε να βλέπετε τον ουρανό και να διακρίνετε πότε θα χαλάσει ο ουρανός, πότε θα χαλάσει ο καιρός και πότε ο καιρός θα φτιάξει. Όλα αυτά τα ξέρετε. Είσαστε όμως υποκριτές. Γιατί ενώ έχετε τη σοφία όλα αυτά για να τα ξέρετε, δεν χρησιμοποιείτε την ίδια απλή σοφία, απλή λογική για να καταλάβετε τα πράγματα του Θεού. Ο Κύριος μας δεν θέλει ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεράνθρωποι. Δεν θέλει ανθρώπους οι οποίοι το IQ τους είναι πάνω από το 160. Θέλει απλούς ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται απλά. Ανθρώπους οι οποίοι είναι ταπεινοί. Γιατί πολλές φορές μέσα στις ιδιωτικές μας ανάγκες ξέρουμε πάρα πολύ καλά το πώς να χειριστούμε καταστάσεις. Ξέρουμε πώς να χειριστούμε τη δουλειά μας. Ξέρουμε πώς να είμαστε επιμέλης στη δουλειά μας. Ξέρουμε στα πράγματα τα προσωπικά μας πώς να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ξέρουμε πολλές φορές το τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε στις ιδιωτικές μας υποθέσεις. Όμως, πολλές φορές όταν ερχόμαστε ενώπιον στο Θεό, μέσα στα πράγματα του Θεού, εκεί πέρα χάνεται αυτή η σοφία, χάνεται αυτή η απλή λογική. Και αντί να χειριστούμε τα πράγματα του Θεού με την απλή λογική του ανθρώπου, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνω? Τι μου λέει ο Λόγος του Θεού? Ποια πράγματα είναι αυτά τα οποία πρέπει εγώ να προσέξω στη ζωή μου? Πρέπει να προσέξω τη μελέτη. Πρέπει να προσέξω την προσευχή. Πρέπει να προσέξω την αμαρτία. Να μην κάνω αμαρτία. Πρέπει να καθαρίσω τον εαυτό μου. Πρέπει να είμαι επιμελής στα πνευματικά. Πρέπει και εγώ να βάλω τα πνευματικά τα πράγματα σε μια τάξη, σε μια σειρά. Ενώ λοιπόν όλα αυτά τα ξέρουμε για τις βιωτικές ανάγκες, ξαφνικά στα πνευματικά γινόμαστε άσοφοι. Και εκεί πέρα χάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, τι είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός να κάνουμε. Αλλά αυτό ο Κύριος μας το ονομάζει πονηρία. Γιατί δεν είναι ότι δεν ξέρουμε, είναι πολλές φορές ότι βαριόμαστε. Είναι πολλές φορές ότι αμελούμε. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι κάποια πράγματα θα προχωρήσουν με αυτόματο πιλότο. Γνώρισα τον Κύριο, πίστεψα, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο, θα τα κάνει όλα ο Θεός για μένα. Δεν χρειάζεται εγώ να απορρίψω τίποτα από τη ζωή μου. Δεν χρειάζεται εγώ στη ζωή μου να αλλάξω καμία από τις καθημερινές μου συνήθειες. Δεν χρειάζεται εγώ να δώσω σημασία σε άλλα πράγματα από αυτά που έδινα σημασία μέχρι τώρα. Μπορώ να συνεχίσω το δρόμο μου και απλώς ο Θεός θα τα κάνει όλα χωρίς εγώ να χρειάζεται να κάνω τίποτα. Δεν είναι όμως έτσι. Πρέπει και ο άνθρωπος να συνεργήσει μέσα στο έργο του Θεού. Το έργο του Θεού πράγματι θα το εκτελέσει ο Θεός. Αλλά μέσα στο έργο του Θεού ο Θεός ζητάει συνεργάτες. Πρέπει και εμείς από τη δική μας την πλευρά να δούμε όπως επιμελούμε τα πράγματα της καθημερινότητάς μου να επιμεληθώ και τα πράγματα του Θεού. Όπως δείχνω σοφία στο πώς θα χειριστώ καταστάσεις στην εργασία μου, να δείξω σοφία το πώς θα ενεργήσω μέσα από το Λόγο του Θεού στην πνευματική μου ζωή. Γιατί δεν είναι ότι ο Κύριος έχει αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Όλα μας τα έχει πει. Μέσα στο Λόγο του βρίσκουμε απαντήσεις για όλα. Και ο Κύριος μας δείχνει το δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσουμε. Εγώ είμαι οδός, η αλήθεια και η ζωή, μας είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Γιατί είναι η οδός? Είναι γιατί αυτός περπάτησε και μας δείχνει το δρόμο. Είναι αυτός ο οποίος έχει περπατήσει πριν από μας αυτά τα οποία πρέπει εμείς να κάνουμε για να μας δείξει το δρόμο. Δεν είναι ότι μας ζητάει να περπατήσουμε μόνοι μας αυτόν τον δρόμο. Μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο να μας δώσει δύναμη. Μας δίνει το Λόγο του για να μας δώσει φως. Μας δίνει τη χάρη του ο Κύριός μας για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε αυτά τα οποία εμείς δεν μπορούμε. Αλλά όμως πρέπει εμείς να περπατήσουμε αυτό το δρόμο. Και το δρόμος αυτός δείχνεται, φαίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από τη Γραφή. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, δυστυχώς δεν ήθελαν ένα τέτοιο Θεό. Θέλανε έναν διαφορετικό Θεό. Έναν Θεό όπως τον είχαν πλάσει αυτοί μέσα στο μυαλό τους. Έναν Θεό όπως αυτοί τον φαντάζονταν. Και ο Κύριος τους λέει, σημείο δεν θέλει δοθεί σε αυτήν την γενεάν. Ημί,
το σημείο Ιωνά του προφήτου. Και αυτό το σημείο Ιωνά του προφήτου είναι ότι όπως ο Ιωνάς τρεις μέρες μέσα στο κήτος και ο Κύριός μας τρεις ημέρες μέσα στον τάφο παρέμεινε και αναστήθη. Αλλά αυτό δεν τους ήταν αρκετό. Αυτό δεν τους ήταν αρκετό γιατί και όταν συνέβη θέλησαν να το σκεπάσουνε. Και όταν συνέβη θέλησαν να το διαστρέψουνε, να πούνε ότι ψέματα είναι αυτά τα οποία λένε. Πληρώσαν τους φύλακες για να πάρουνε το σώμα. Όλα αυτά βεβαίως εμείς γνωρίζουμε ότι αυτά είναι για μας η σωτηρία. Γιατί εμείς αυτό το σημείο του Ιωνά του προφήτου, τον Κύριό μας που αναστήθηκε, τον έχουμε γευθεί στη ζωή μας ζωντανό. Και αυτό είναι το οποίο μας κρατάει. Αν δεν έχουμε γευθεί τον Ιησού Χριστό ζωντανό στη ζωή μας, τι είναι αυτό το οποίο θα μας κρατήσει? Μια φιλοσοφία, γνώμες ανθρώπων? Γιατί αν ο Κύριός μας δίδαξε, περπάτησε, πέθανε για αυτά τα οποία δίδαξε και δεν αναστήθη, τότε και οι φιλόσοφοι αυτό κάνανε. Μίλησαν για αυτά τα οποία μίλησαν, πέθαναν και χάθηκαν. Σε διάφορους λαούς, σε διάφορους πολιτισμούς υπήρχαν διαφόρων ειδών φιλόσοφοι. Όμως ο Κύριος μας αναστήθη. Και εμείς σε αυτή την Ανάσταση είναι την οποία προσβλέπουμε. Γιατί αυτή η Ανάσταση είναι αυτή που μας βεβαιώνει ότι για αυτά τα οποία μίλησε, περπάτησε, δίδαξε, δικαιώθηκε ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός δεν μπόρεσε να αφήσει έναν δίκαιο στον Άδη και τον ανέστησε. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η Ανάσταση είναι που μας βεβαιώνει και εμάς ότι ο Λόγος του Θεού, αυτά τα οποία δίδαξε, αυτά τα οποία περπάτησε, αυτά τα οποία μας λέει, είναι αυτά που θα μας οδηγήσουν και εμάς στην Ανάσταση. Γιατί αυτό προσδοκούμε. Προσδοκούμε τη στιγμή που είτε ζώντες είτε τεθνικότες θα αναστηθούμε ή θα μεταμορφωθούμε για να φτάσουμε στην παρουσία του Κυρίου. Αυτή είναι η επαγγελία του Κυρίου. Πρώτος αυτός αναστήθη, αλλά και εμείς θα αναστηθούμε. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί αυτό είναι το οποίο προσδοκούμε όλοι μας στη ζωή μας. Δεν είναι ότι ακολουθούμε έναν Χριστό νεκρό, ακολουθούμε έναν Χριστό ζωντανό, αναστημένο. Και έρχονται και οι μαθητές αυτού. Και οι μαθητές αυτού λησμόνησαν να λάβουν άρτους. Ο Κύριος όμως τους λέει κάτι το οποίο αυτοί δεν το καταλαβαίνουν. Βλέπετε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Και εκείνοι διαλογίζονται εν εαυτής λέγοντες ότι άρτους δεν ελάβομεν. Πριν κάποια εδάφια προλίγο και πριν λίγο καιρό, πριν ίσως και κάποιες ημέρες, ίσως και την ίδια ημέρα, είχε γίνει το θαύμα όπου με τους 7 άρτους και τα οψάρια έφαγον και χορτάστησαν περίπου 400.000 άνδρες εκτός γυναικών και παιδιών. Έγινε αυτό το θαύμα πριν λίγο. Οι μαθητές το έζησαν αυτό το θαύμα. Ήταν αυτοί οι οποίοι παίρνανε τον άρτο από τον Κύριο και τον διαμήραζαν σε όλους αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους και το θαύμα το είχαν ζήσει από πρώτο χέρι, που θα λέγαμε. Όμως τώρα ο Κύριος που τους μιλάει, προσέχετε, από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων, αυτοί λοιπόν έρχονται και σκέφτονται πάλι για τους άρτους. Δεν ελάβομεν άρτους. Προηγουμένως ο Κύριος έκανε το θαύμα του. Θα το ξανακάνει? Πρέπει εμείς να έχουμε τώρα άρτους. Γιατί μας μιλάει ο Κύριος για άρτους? Κάτι θα ετοιμάζει. Γιατί μας μιλάει για ζήμη? Και ο Κύριος τους λέει το εξής: τι διαλογίζεστε εν εαυτής ολιγόπιστοι, ότι άρτους δεν ελάβετε? Δεν τους ονομάζει ότι είναι βραδύ στη νόηση. Δεν τους απευθύνεται στη λογική τους. Τους απευθύνεται στην ολιγοπιστία τους. Απευθύνεται στην πίστη τους. Και πολλές φορές, αδέλφια μου, ενώ πρέπει να καταλάβουμε, δεν καταλαβαίνουμε, όχι γιατί δεν έχουμε λογική, αλλά γιατί δεν έχουμε πίστη. Πολλές φορές η έλλειψη πίστεως
Είναι αυτή που δεν μας κάνει να καταλάβουμε το έργο του Θεού στη ζωή μας. Μα πώς θα γίνει αυτό, μα πώς θα το κάνει αυτό. Και αυτό σκέφτονται εδώ πέρα οι μαθητές. Εντάξει, το ζήσαμε το θαύμα. Τώρα όμως πρέπει εμείς να κουβαλάμε άρτους. Την πατήσαμε την προηγούμενη φορά γιατί δεν είχαμε τόσους άρτους μαζί μας. Πρέπει τώρα να φροντίζουμε, να έχουμε. Όμως ο Κύριος δεν είναι ότι η μέρημνα του Κυρίου προς εμάς είναι μόνο για τα βιωτικά. Όχι ότι ο Κύριος δεν μεριμνά για τα βιωτικά. Αλίμονο. Ο Κύριος λέει ότι σε όλα αυτά ζητείτε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά θέλωση σας προστεθεί. Θα μας προστεθούν και τα βιωτικά. Τη μέρημνα, τη δική μας τη βιωτική, να την ρίψουμε επί των Κύριων. Γιατί ο Κύριος μεριμνά και για τα βιωτικά μας. Αλλά δεν είναι το πρώτο μέλημα του Κυρίου. Το πρώτο μέλημα του Κυρίου είναι τα πνευματικά. Και πολλές φορές στη ζωή μας μπορεί να απιστήσουμε λόγω των υλικών. Να βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Να βρεθούμε σε μία άσχημη κατάσταση. Να βρεθούμε μέσα σε δυσκολίες. Να βρεθούμε μέσα σε καταστάσεις που εμείς βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και εκεί πέρα, αντί να στρέψουμε τα μάτια μας στον Κύριο και να έχουμε την εμπιστοσύνη μας και την πίστη μας στον Κύριο, ότι ο Κύριος θα αναλάβει, στρέφουμε τα μάτια μας στα υλικά. Στρέφουμε τα μάτια μας στα γήινα. Και εκεί η καρδιά μας ολίγο πιστεί. Και εκεί μπαίνει φόβος μες στην καρδιά μας. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Δεν με ρίμνησα. Κάτι έπρεπε να κάνω εγώ που δεν το έκανα. Και τώρα πρέπει εγώ να περάσω μια δύσκολη κατάσταση που δεν ξέρω πώς θα βγω από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ο Κύριος όμως πρωτίστως θέλει στη ζωή μας να μεριμνούμε για τα πνευματικά. Και τα βιωτικά θα τα αναλάβει. Και οτιδήποτε, οποιαδήποτε μέρημνα είναι αυτή η οποία μας φοβίζει, μας τρομάζει, ο Κύριος θα την αναλάβει. Γιατί μήπως δεν μπορούσε ο Κύριος πάλι να πολλαπλασιάσει τους άρτους? Τι ήτανε? Ένα θαύμα το οποίο είχε ημερομηνία λήξεως? Το έκανε μία, το έκανε δύο, δεν μπορεί να το κάνει τρίτη φορά? Πάντα ο Κύριος μπορεί να πολλαπλασιάζει τους άρτους. Πάντα ο Κύριος μπορεί να χορηγεί αυτό το οποίο έχουν ανάγκη οι μαθητές και να ταΐζει όλους αυτούς τους χιλιάδες του κόσμου. Αλλά οι μαθητές είχαν απιστία και δεν μπόρεσαν να καταλάβουν το πνευματικό μήνυμα της ζήμης της οποίας τους λέει ο Κύριος. Και ποιο είναι το πνευματικό μήνυμα της ζήμης? Λέει, πώς δεν καταλαμβάνετε ότι περί άρτου δεν σας είπων να προσέχετε από τις ζήμεις των Φαρισαίων και Σαδουκαίων? Αφού τους λέει, εγώ πόσους κοφίνους ελάβετε όταν με τους πέντε άρτους ταΐσαμε 5.000 ανθρώπους? Πόσους πυρίδες ελάβετε όταν με τους 7 άρτους ταΐσαμε 4.000 ανθρώπους? Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας λέω για τους άρτους, αλλά σας λέω για τη ζήμη των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Αλλά σας μιλάω για πνευματικά πράγματα. Τότε εννόησαν και δεν είπε να προσέχωσιν από τη ζήμη του άρτου, αλλά από τις διδαχείς των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Και εδώ πέρα τώρα εισερχόμαστε μέσα σε πνευματικά μηνύματα τα οποία ο Κύριος λέει προς τους μαθητές του, αλλά αυτά τα πνευματικά μηνύματα είναι και για όλους εμάς σήμερα. Η διδαχή των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Η ζήμη των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Πρώτα απ' όλα, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι δεν ήταν οι κακοί της εποχής εκείνης. Αντίθετα, ήταν αυτοί οι οποίοι ακολουθούσαν και προσπαθούσαν να ακολουθήσουν όσο πιο πιστά μπορούσαν τον νόμο τον οποίο είχε παραδοθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Και κάποιος θα πει, μα αφού ακολουθούσαν τον νόμο, πώς είναι δυνατόν ο Κύριος να τους λέει προσέχετε από τις διδαχείς των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων? Οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι πράγματι προσπαθούσαν να ακολουθήσουν τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης όσο μπορούσαν πιο πιστά. Και μάλιστα ήταν αποδεκτοί από το λαό. Ο λαός τους λάμβανε πάρα πολύ υπόψη. Ήτανε πολύ ψηλά στα μάτια του λαού. Τους βλέπαν ότι ήταν αφιερωμένοι. Τους βλέπαν ότι κάνανε πράγματα τα οποία δεν τα έκανε ο υπόλοιπος λαός. Όσον αφορά την τήρηση
των θρησκευτικών διατάξεων, την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Προσπαθούσαν να τα τηρήσουν όλα. Όμως είχαν κάτι μες στην καρδιά τους και αυτό ο Κύριος λέει στους μαθητές, προσέχετε. Είχαν αυτοδικαίωση. Πήγε ο Φαρισαίος, πήγε και ο τελώνης. Ο Φαρισαίος λέει, δεν είμαι άρπαγας, δεν είμαι μιχός, δεν είμαι όπως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν την αμαρτία, δεν είμαι ούτε καν όπως αυτός εδώ τελώνης. Και έλεγε αλήθεια. Αποδεκατίζω τα πάντα. Νηστεύει 2 φορές την εβδομάδα. Και έλεγε αλήθεια. Προσπαθούσε να κάνει πραγματικά αυτά τα οποία έλεγε ο νόμος. Όμως είχε μες στην καρδιά του αυτοδικαίωση. Και ο Κύριος εδώ πέρα έρχεται να μας πει, προσέχετε αυτή τη ζήμη. Αυτή τη ζήμη που όταν πιστεύετε ότι κάνετε τα πάντα ενώπιν του Θεού σωστά, έρχεστε και λέτε την καρδία σας, το έκανα σωστά, δικαιώθηκα ενώπιν του Θεού. Το έκανα σωστά για το λόγο το ότι ό,τι μου είπε το έκανα. Έκανα τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Όμως αυτοί οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι δεν δικαιώθηκαν ενώπιν του Θεού. Και αυτή είναι μια ζήμη η οποία την ονομάζει ζήμη, γιατί είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά όταν όμως αυτό το μικρό κομμάτι της ζήμης, του φυράματος, το βάλουμε μέσα στο αλεύρι, γίνεται όλο το φύραμα ένζυμο. Και εκεί πέρα χαλάει όλο το φύραμα και μπορεί κάτι πολύ μικρό μέσα στην καρδιά μας, κάτι το οποίο μέσα στην καρδιά μας να μην το βλέπουμε, να μην το δίνουμε σημασία να υπάρχει, αλλά αυτό να δουλεύει και να δουλεύει και να δουλεύει μέχρι ώστε να καταλάβει όλη την καρδιά μας. Και τότε να νιώθουμε ότι ναι, είμαστε δίκαιοι ενώπιν του Θεού, είμαστε άγιοι ενώπιν του Θεού, είμαστε αφιερωμένοι ενώπιν του Θεού. Κάπως έτσι ένιωσαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που τους αναφέρει η Γραφή, που λένε, Κύριε, εμείς λέει θαύματα κάναμε στο όνομά Σου, δαιμόνια ξεβάλαμε στο όνομά Σου, στις πλατείες μόνο δίδαξες. Και όμως ο Κύριος τους λέει, φύγετε από μου οι εργάτες της ανομίας, δεν σας γνωρίζω. Γιατί, ενώ κάνανε αυτό το οποίο κάνανε, τελικά ο Κύριος τους λέει ότι δεν σας γνωρίζω. Και πώς γίνανε αυτά τα θαύματα, και πώς γίνανε αυτές οι εκβολές δαιμονίων. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην καρδιά τους είχαν μια ζήμη, είχαν ένα φύραμα, το οποίο αυτό δούλευε μέσα στην καρδιά τους και δικαιώθηκαν και αυτοδικαιώθηκαν και θεώρησαν ότι αυτό που κάνω το κάνω γιατί αξίζω. Όμως αδέλφια μου, πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε, ενώπιν του Κυρίου καμία σάρκα δεν μπορεί να δικαιωθεί παρά μόνο δι' Ιησού Χριστού. Ό,τι και αν γίνει στη ζωή μας, ό,τι αγαθό και αν γίνει στη ζωή μας, ό,τι και αν επιτρέψει ο Κύριος να μπορούμε να κάνουμε εμείς μέσα στο δικό του έργο, τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθάμε, μπορούμε να υπηρετούμε, μπορούμε να μιλάμε για το Λόγο του Θεού, μπορούμε να ομολογούμε. Αλλά ακόμα και αν φτάσει ο Κύριος μέσα από κάποιον να κάνει και θαύματα, ακόμα και να κάνει ενέργειες θαυμάτων, ακόμα και θεραπείες, όλα αυτά είναι από την αγαθότητα και από το έλεος του Θεού. Και αυτό το ξέραν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ποτέ κάποιος Άγιος άνθρωπος του Θεού δεν πήγαινε ενώπιν του Θεού για να δικαιωθεί. Ο Παύλος, γινόταν θαύματα μέσα από τον Παύλο, όμως ο Παύλος ήξερε ότι εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Αυτό ομολογούσε προς το τέλος της ζωής του. Έτσι ένιωθε. Και δεν ένιωθε από μία επιθυμία αυτοκατάκρισης, δηλαδή θέλω σώνει και καλά να κατακρίνω τον εαυτό μου. Το έλεγε γιατί πραγματικά το ένιωθε. Καταλάβανε ποιος ήταν ο εαυτός του, πως ό,τι είχε γίνει στον εαυτό του είχε γίνει χάρη Θεού. Και αυτό ουσιαστικά είμαστε, αδέρφια μας, αδέρφια μου όλοι μας. Ό,τι είμαστε, είμαστε χάρη Θεού. Ό,τι μπορούμε και κάνουμε στη ζωή μας, το κάνουμε χάρη του Θεού. Αν μπορούμε να περπατούμε, χάρη του Θεού περπατάμε. Αν μπορούμε να μιλάμε, χάρη του Θεού μπορούμε να μιλάμε. Όμως
Αυτοί οι Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι πίστευαν ότι αυτοί ήταν αυτοί που μπορούσαν να κάνουν ό,τι κάνουν και να δικαιώνουν τους εαυτούς τους. Εδώ πέρα υπάρχει μία τεράστια διαφορά, αλλά και δυσδιάκριτη στα πνευματικά. Ο Κύριος τους είπε, στους Φαρισαίους και στους Σαδουκαίους, τους μίλησε για κάποια σημάδια του ουρανού, για το πότε ο καιρός φτιάχνει, πότε ο καιρός χαλάει. Αυτό βεβαίως ήταν κάτι το οποίο στην εποχή εκείνη ήταν μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι όταν ζούσαν στην εξοχή, ζούσαν σε αγροτικές εργασίες, δουλεύανε με τα χέρια τους για να βγάλουν τις τροφές τους, έπρεπε να μπορούν να διακρίνουν και ο καιρός πώς εξελίσσεται. Σήμερα εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι θα μπούμε μέσα στη μετεωρολογική υπηρεσία και θα δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο, μετά από 2 μέρες, μετά από 3 ημέρες. Όμως την εποχή εκείνη προσπαθούσαν να διακρίνουν στον ουρανό τα σημάδια και να δούνε πότε ο καιρός θα φτιάξει, πότε ο καιρός θα χαλάσει, γιατί αυτό είχε άμεση σχέση με την καθημερινότητά τους, με τη ζωή τους, με τις εργασίες τους. Και εδώ πέρα βλέπουμε ένα σημείο το οποίο τους λέει το εξής. Όταν είναι εσπέρας, λέγεται ότι είναι καλοσύνη, διότι κοκκινίζει ο ουρανός. Και το πρωί λέτε ότι είναι χειμώνας, διότι κοκκινίζει σκυθροπάζων ο ουρανός. Και στις δύο περιπτώσεις ο ουρανός κοκκινίζει. Και στην περίπτωση της καλοσύνης και στην περίπτωση του πρωινού ο ουρανός κοκκινίζει. Αλλά υπάρχει μία μικρή διαφορά. Ότι το πρωινό, όταν είναι να χαλάσει ο καιρός, έχει λίγο σκυθροπότητα, δηλαδή βγάζει κάποια σύννεφα. Το ότι τους λέει αυτό εδώ πέρα το παράδειγμα, πιστεύω εγώ ότι δεν είναι τυχαίο. Και γιατί το λέω αυτό? Πολλές φορές στα πνευματικά πράγματα, πολλά μας φαίνονται ίδια, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ίδια. Πολλά μας φαίνονται ότι γίνονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι με τον ίδιο τρόπο. Κάποιος ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένος, εδώ μιλάμε για τα σημάδια του ουρανού, για το πότε θα χαλάσει ο καιρός, αν κάποιος δεν είναι εκπαιδευμένος θα πει κοκκίνησε ο ουρανός, άρα θα φτιάξει. Ή να πει κοκκίνησε ο ουρανός, άρα θα χαλάσει. Όμως υπάρχουν λεπτομέρειες σε αυτά τα σημάδια. Και μέσα στην πνευματική ζωή υπάρχουν πολλές τέτοιες λεπτομέρειες. Ο Κύριος αναφέρει παράδειγμα. Όταν κάνετε την ελεημοσύνη, μην την κάνετε μπροστά των ανθρώπων, αλλά κάνετε την κρυφά. Τόσο κρυφά που να μην ξέρει η αριστερά σας τι πει η δεξιά σας. Κάντε την τόσο κρυφά ώστε να μην χρειάζεται να το φωνάζετε, γιατί αν το φωνάζετε και σας δουν οι άνθρωποι, τότε θα πάρετε το μισθό σας από τους ανθρώπους, δεν θα πάρετε το μισθό σας από το Θεό. Ελεημοσύνη κάνει και ο ένας, ελεημοσύνη κάνει και ο άλλος. Όμως πώς πρέπει να γίνεται η ελεημοσύνη, όπου εκεί πέρα πραγματικά ο Θεός την βλέπει, ευαρεστείται και ευλογεί τον άνθρωπο που κάνει την ελεημοσύνη? Να την κάνει κρυφά. Μοιάζει το ίδιο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Όταν προσεύχεστε, μην κάθεστε στις γωνίες των πλατιών, εκεί πέρα που όλοι σας βλέπουν, να προσεύχεστε. Γιατί όποιος προσεύχεται δεν προσεύχεται για τους ανθρώπους, για να τον δουν οι άνθρωποι, αλλά πήγαινε στο ταμείο σου, κλείσου εκεί πέρα και προσεύχω στο Θεό. Και αυτά τα οποία θα πεις στο Θεό εν το κρυπτό, αυτός θα στα αποδώσει εν το φανερό. Προσευχή ο ένας, προσευχή και ο άλλος. Ίδια πράγματα, αλλά παρόλα αυτά όμως τόσο διαφορετικά. Ή όταν νηστεύετε, μην νηστεύετε και αφήνετε τους εαυτούς σας να είναι ταλαιπωρημένοι, άπλητοι, να δείξετε στους ανθρώπους ότι είσαστε σε μία νηστεία. Το μισθό σας θα τον πάρετε από τους ανθρώπους, θα σας πούν μπράβο οι άνθρωποι. Αν όμως νηστεύετε και νηστεύετε κρυφά, τον μπράβο θα το πάρετε από το Θεό. Την ανταμοιβή θα την πάρετε από το Θεό. Νηστεία η μία, νηστεία και η άλλη. Γι' αυτό το λόγο μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην πνευματική ζωή, υπάρχουν πράγματα τα οποία μοιάζουν ίδια, αλλά δεν είναι ίδια. Μοιάζουν ίδια, αλλά έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Και μάλιστα λέει στην προς Εβραίους επιστολή, λέει στην προς Εβραίους επιστολή,
στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 14. «Τον τελείον όμως είναι στερεά τροφή, ήτινες δια την έξιν έχουσιν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, εις τον αδιακρίνωση το καλόν και το κακόν». Στερεά τροφή χρειαζόμαστε, αδέλφια μου. Στερεά τροφή για να μπορέσουμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Γιατί είναι καιρός έσχατος. Είναι καιρός που πρέπει πράγματα να ξεκαθαρίσουν μέσα στις καρδιές μας. Πράγματα να ξεκαθαρίσουν το πώς περπατάμε, το τι κάνουμε. Και υπάρχει και ένα μεγάλο κεφάλαιο, πολύ σημαντικό, το οποίο μας δείχνει πάρα πολύ ξεκάθαρα το πόσο διαφορετικά πράγματα υπάρχουν στην πνευματική ζωή, τα οποία όμως δεν τα βλέπουμε εμείς, τα βλέπει ο Θεός. Είναι το κεφάλαιο της αγάπης, έτσι το ονομάζουμε, στην Κορινθίους 1η επιστολή και 13ο κεφάλαιο. Τι λέει ο Παύλος? «Εάν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών ή κύμβαλο αλαλάζων». Μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων. Είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αν όμως μες στην καρδιά μου δεν έχω αγάπη, είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Λαλεί ο ένας γλώσσες, λαλεί και ο άλλος γλώσσες. Αυτός όμως που έχει αγάπη, είναι ευάρεστα προς το Θεό. Γίνεται ευλογία στη ζωή του. Νιώθει χαρά μέσα του. Νιώθει αγαλίαση. Νιώθει την παρουσία του Θεού. Αν όμως δεν έχει κάποιος αγάπη, τι γίνεται? Σαν ένας χαλκός ηχών ή κύμβαλο αλαλάζων, σαν ένα μουσικό όργανο το οποίο βγάζει ήχους, αλλά το μουσικό όργανο μένει στεγνό, κενό, άδειο. Γιατί αυτό είναι το κύμβαλο το αλαλάζων και το χάλκινο το όργανο, το οποίο ηχεί. Το θέμα είναι μέσα από την καρδιά μας τι βγαίνει. Βγαίνει μόνο από το στόμα μας η δοξολογία ή βγαίνει μέσα από την καρδιά μας? Βγαίνει μέσα μόνο από το στόμα μας το ευχαριστώ ή βγαίνει μέσα από την καρδιά μας? Και αν έχω προφητεία και ξέρω πάντα τα μυστήρια και πάσα τη γνώση, και αν έχω πάσα την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δεν μη έχω, είμαι ουδέν. Άλλο ένα σημείο το οποίο δημιουργεί τεράστια διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Έχει προφητεία, ξέρει πάντα τα μυστήρια, ξέρει πάντα τη γνώση, έχει πάντα πάσα την πίστη, μετατοπίζει τα όρη με την πίστη που έχει, αλλά αν δεν έχει αγάπη είναι ουδέν. Ο Κύριος θα δώσει τα χαρίσματα, ο Κύριος θα αγαθοποιήσει, ο Κύριος θα ελεήσει. Γι' αυτό ότι είμαστε χάρη του Θεού. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε μέσα από τη χάρη του Θεού. Αλλά μέσα σε αυτό το οποίο γίνεται στη ζωή μας, μέσα σε αυτό το οποίο κάνουμε στη ζωή μας, πρέπει πραγματικά να βάζουμε την καρδιά μας, την αγάπη μας προς το Θεό. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πράγματα τα οποία μοιάζουν ίδια, αλλά δεν είναι ίδια. Κοκκινίζει ο ουρανός στη μία περίπτωση, κοκκινίζει και στην άλλη, αλλά το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Και το αποτέλεσμα γιατί είναι διαφορετικό? Ποιο είναι το αποτέλεσμα το οποίο εμείς μέσα από όλα αυτά θα δούμε και θα γευθούμε στη ζωή μας? Αγωνίζομαι, προσεύχομαι, λαλώ δια Πνεύματος Αγίου και η ζωή μου δεν αλλάζει. Έρχομαι στην Εκκλησία κάθε μέρα, κάθε Κυριακή και η ζωή μου δεν αλλάζει. Ο ίδιος μένω. Γιατί? Γιατί στη μία περίπτωση ο ένας κάνει όλα αυτά τα πράγματα και τον βλέπω να είναι χαρούμενος, να πετάει, τον βλέπω να αλλάζει η ζωή του, να αλλάζει η καρδιά του, να γίνεται άλλος άνθρωπος. Και εγώ τα ίδια κάνω κι εγώ. Δεν αλλάζει η ζωή μου, μένει σκληρή η καρδιά μου. Δεν αλλάζω χαρακτήρας μου. Πάλι τα ίδια λάθη και τις ίδιες κακές συμπεριφορές κουβαλώ πάνω μου. Γιατί? Είναι αυτή η διαφορά που κάνει στα πνευματικά. Είναι αυτή η διαφορά που είναι το να συμμετέχει η καρδιά μας από το να συμμετέχει μόνο το σώμα μας. Ακόμα και στη δοξολογία, στην Εφεσίους επιστολή, γράφει το εξής. Λέει, μη μεθύσκετε με ίνον, είναι στην Εφεσίους το 5ο κεφάλαιο και 18ο εδάφιο. Μη μεθύσκετε με ίνον εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος,
Πώς πληρούστε δια το πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες, εν τη καρδία ημών εις τον Κύριο. Μπορώ να ψάλω με το στόμα μου και να χρησιμοποιώ τη δύναμη της φωνής μου ή την καλλιφωνία της φωνής μου για να ψάλω. Μπορώ να ψάλω με τα αυτιά μου. Τι εννοώ να ψάλω με τα αυτιά μου? Να έχω την ευαισθησία στα αυτιά μου, να καταλαβαίνω το ρυθμό, να καταλαβαίνω τις νότες, να καταλαβαίνω αυτό το οποίο πρέπει να ψάλω εκείνη την ώρα για να ακουστεί όμορφα. Αλλά ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο θα ευαρεστήσει τον Κύριο? Να ψάλω με την καρδιά μου. Δεν λέω ότι είναι κακό να ψάλουμε όμορφα, συντεταγμένα, με τάξη και όπως πρέπει. Καλό είναι, γιατί αν κάποιος ψάλει μόνος του, ας ψάλει όπως θέλει. Αλλά αν ψάλουμε όλοι μαζί, πρέπει να υπάρχει μία τάξη. Και όλοι τη σεβόμαστε αυτή την τάξη της υμνοδίας. Αλλά το θέμα είναι, ψάλω με την καρδιά μου. Ψάλω με την καρδία μου. Όταν λοιπόν το κάνω αυτό, τότε θα πληρούμε δια Πνεύματος Αγίου. Είναι πράγματα πνευματικά, τα οποία μοιάζουν ίδια, αλλά δεν είναι ίδια. Γι' αυτό αναφέρει και ο Κύριος αυτό το παράδειγμα. Κόκκινος ο ουρανός στη μία περίπτωση και φτιάχνει ο καιρός, κόκκινος ουρανός και έχουμε καλοσύνη, κόκκινος ουρανός και έχουμε χειμώνα, αλλά υπάρχει μια μικρή διαφορά. Ο καιρός σκυθροπάζει, βγάζει συννεφάκια. Είναι εκεί πέρα που η καρδιά μας δεν συμμετέχει. Είναι εκεί πέρα που έρχονται τα σύννεφα μες στην καρδιά μας και μας σκεπάζουν και μας πνίγουν και δεν μπορεί να ανοίξει η καρδιά μας προς τον Κύριο. Γι' αυτό τα πνευματικά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε στη λεπτομέρειά τους. Δεν είναι μόνο το ότι προσευχήθηκα. 20 λεπτά, μία ώρα προσευχήθηκα. Πώς προσευχήθηκα? Δόξασα τον Κύριο. Τον δόξασα γιατί αυτό έπρεπε να κάνω. Πώς τον δόξασα? Το έκανα γιατί έπρεπε το κάνω ή το έκανα με την καρδιά? Το έκανα από υποχρέωση γιατί έτσι έχω μάθει? Είμαι ένας θρησκευόμενος? Είμαι ένας ο οποίος θέλει να ακολουθήσει αυτό που ακολουθούσαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι? Οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι δεν ήταν οι κακοί της εποχής εκείνης. Τους είχαν σε πολύ εκτίμηση ο λαός. Τους σεβόταν ο λαός. Είχαν πολύ μεγάλη δύναμη. Ακολουθούσαν τον νόμο ακριβώς. Και μάλιστα και ο Παύλος αναφέρει ότι εκ της αιρέσεως των Φαρισαίων ήταν και ο Παύλος. Και το έλεγε σαν να ήταν ένας τίτλος τιμής. Όχι ότι προσέβλεπε σε αυτό το πράγμα, γιατί τα πάντα τα θεώρησε σκύβαλα. Παρόλα αυτά όμως θεωρούταν ενώπιον των Ισραηλιτών ένας τίτλος τιμής κάποιος να ήταν τόσο αφιερωμένος όσο οι Φαρισαίοι. Αλλά η καρδιά τους ήταν μακριά από το Θεό. Διαβάζετε τις γραφές και ψάχνετε τη ζωή μέσα σε αυτές. Αλλά οι γραφές είναι αυτές που οδηγούν σε μένα, τους είπε ο Κύριος. Οι γραφές είναι για να μας οδηγήσουν στο Χριστό. Δεν είναι για να μας οδηγήσουν αλλού. Και πολλές φορές όταν δεν προσέχουμε αυτές τις διαφορές στα πνευματικά, καταλαβαίνουμε το αποτέλεσμα. Αν κάποιος δεν ξέρει, θα δει τον ουρανό να κοκκινίζει, θα πει ότι θα έρθει καλοσύνη, αλλά θα βρει μπροστά του χειμώνα. Και κάποιος άλλος θα δει τον ουρανό να κοκκινίζει και θα βάλει φόβο μες στην καρδιά του ότι θα έρθει χειμώνας, αλλά ο Κύριος θα του φέρει καλοσύνη. Πρέπει να διακρίνουμε στα πνευματικά, γιατί έτσι θα νιώθουμε πραγματικά ανάπαυση στην καρδιά μας. Έλθετε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ. Το ζούμε αυτό? Γιατί πραγματικά ενώπιν του Κυρίου αφήνουμε τα βάρη μας. Ξεφορτώνουμε μέσα από την καρδιά μας τα βάρη μας. Και ο ζυγός του Κυρίου είναι καλός. Δεν θέλει να μας καταδουλώσει, αλλά να μας ελευθερώσει. Το φορτίο του είναι ελαφρύ. Δεν είναι βαρύ όπως η αμαρτία. Είναι ελαφρύ γιατί έχει χαρά μέσα. Έχει ζωή μέσα αυτό το φορτίο. Έχει αιώνια ζωή. Έχει επαγγελίες αυτό το φορτίο. Αλλά να προσέξουμε. Να προσέξουμε αυτή τη ζήμη των Φαρισαίων. Να προσέξουμε να διακρίνουμε στα πνευματικά. Να προσέξουμε
Μην είμαστε απλώς άνθρωποι που ακολουθούμε κανόνες και νόμους, αλλά να είμαστε άνθρωποι που πραγματικά αγαπήσαμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και γι' αυτό τον ακολουθούμε στη ζωή μας. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.